δυστυχώς ελαίο κορονοϊού η περσινή απονομή αναβλήθηκε, δεν έγινε και αναγκαζόμαστε να την κάνουμε τώρα σε ένα εντελώς άκυρο, σε μια εντελώς άκυρη εποχή. Θέλω να ευχαριστήσω, να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους αυτούς που έχουν στηρίξει το Παναξιακό Πρωτάθλημα Τάβλη όλα αυτά τα χρόνια. Αρχικά τους παίκτες, τους ίδιους τους παίκτες, οι οποίοι πραγματικά με το ήθος τους, το χαρακτήρα τους, την αγάπη τους, την ψυχική τους δύναμη έχουν δώσει πραγματικά, το έχουν φτάσει τόσο ψηλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθηκαν χωρίς καμία διαμάχη και κόντρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς, θα τους ονομάσω ένα προς ένα, ξεκινώντας τυχαία εδώ μπροστά από γραμμένα, το εστιατόριο Naxian Gastronomy του Βάβουλα, του Μανώλη, του φίλου μας και παίχτη εδώ που παίζει τάβλη, το ασφαλιστικό γραφείο του Σεμπέκου, το εστιατόριο καφέ Μύτος στην τραγία του Πέτρου του Αναματερού που παίζει και αυτός στην παίχτης εδώ του πρωταθλήματος, τον Δημήτρη τον Μαρούλη και την εταιρεία του The Cleaners, ο οποίος και αυτός είναι παίχτης που μας κάνει δώρα κάθε χρόνο, την αποθήκη για τα παιδιά που έχουν το Μεζέ, τον Μανώλη, τον Παναγιώτη και τον Λευτέρη που και αυτοί παίζουν τάβλη εδώ και πραγματικά βοηθάνε και με χορηγία. Το κλαμπ του Γιώργου του Ελευθερίου, παλιό Day Night, τώρα λέγεται Λαμπ. Το Γιώργο το Μιχάλη και το Άψολο του Κόνσεπτ. Το Γιάννη το Βιτζιλέο που μας φέρνει εδώ από την Κομιακή τα κρασιά και τις ρακές κάθε χρόνο απλόχερα και κερνάμε τους νικητές. Το Passenger Tours του Δευρυνού του Δημήτρη, ο οποίος δίνει πάντα εισιτήρια για τους νικητές. Το RAM Bar του Στράτου του Τσολάκη. Το Fragile Bar του Γιωργάκη του δικού μας. Το Ραντεβού του Παπαδόπουλου του Γιάννη. Και το Γιασουβλάκη του Μιχάλη του Κάβουρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα τοπικά, τα οποία πάντα όταν τους στέλνουμε τις ενημερώσεις τα δημοσιεύουν και τους είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Αυτά με τις ευχαριστίες, δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι, όσον αφορά τις ευχαριστίες. Το πρωτάθλημα του περσικού, το περσινό, το προπέρσινο μάλλον, είχε μία ξεχωριστή ιδιαιτερότητα. Πρώτη φορά αφιερώσαμε με την άδεια της οικογένειας του Γιάννη Σαντορινού Βαπούρια το πρωτάθλημα στη μνήμη ενός ανθρώπου. Ήταν στη μνήμη του Γιάννη Βαπούρια, εμείς όπως το λέμε. Θέλω να πω δύο λόγια, δεν θα πω πολλά εγώ, θα μιλήσω ο Γιάννης για το περισσότερο. Εγώ, επειδή εγώ και ο Γιάννης και η γενιά μας, η Ειρήνη εδώ το ξέρει, μεγαλώσαμε μέσα στα μαγαζιά, αρχικά στη Γρότα, εκεί το μαγαζί, δεν ξέρω αν το θυμάται. Ήμουν πολύ μικρός, 13 χρόνων και μεγαλώσαμε μέσα εκεί. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, ότι για μας ήταν ο Γιάννης κάτι σαν δεύτερος πατέρας. Με την έννοια ότι πηγαίναμε εκεί, δεν είμαστε πελάτες, είμαστε σαν παιδιά του, μας νουθετούσε, μας συμβούλευε, μας μάθαινε να παίξουμε τάβλη, μας μάθαινε να παίξουμε ποδοσφαιράκι, μπιλιάρδο, μας φώναζε όταν κάναμε διαολιές, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία σε κανένα και δεν νομίζω να έχει κρατήσει κακία σε κανένα. Ήταν πάντα χαμογελαστός, ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι μεγάλη μας τιμή να τιμάμε τον Γιάννη τον Βαπούρια. Αυτό θέλω να πω, πριν γίνουν οι απονομές, θα μπει και ο Γιάννης δύο λόγια. Εμένα με βάζει στα δύσκολα. Έγραψη. Και δημοσιευθήκανε και στα τοπικά site. Ο Γιάννης ο Βαπούριας ήταν ένας γνήσιος Ναξώτης. Τον θυμάμαι να δουλεύει ηλεκτροματιστής και να είναι από τους δυνατούς μάστορες στην εποχή του. Στη συνέχεια, στα τέλη της δεκαετίας του 70, ξεκινάει η ενασχόλησή του στα επαγγελματικά με τα παιχνίδια της εποχής εκείνης. Αρχίζει να λειτουργεί το πρώτο του μαγαζί στη Γρότα. Μέσα έβρισκε μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκια και τα πρώτα οφάδικα μυγάκια ούφου. Παρότι το μαγαζί ήταν στην άκρη της πόλης, γέμιζε από κόσμο και είχε ανάγκη να περάσει την ώρα του εκεί παίζοντας. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 αναλαμβάνει από την Ευδοκία και τον Αντώνη το μαγαζί στην πλατεία Πρωτοδικείου, το οποίο διατήρησε
με απόλυτη επιτυχία και επαγγελματισμό 30 χρόνια μέχρι που βγήκε στη σύνταξη και το έκλεισε. Εκεί είχα την τύχη να είναι το πατρικό μου, να μένω δίπλα και να ζήσω πολλές από τις παραπάνω φάσεις που έχω εξιστορήσει και γνώρισα πιο πολύ τον Γιάννη. Ο Γιάννης ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος με αστήρευτο και ευφυές χιούμορ. Αυτό το χιούμορ το αυθεντικό που σε αφήνει άναυδο και παραδίνεσαι στο γέλιο χωρίς να προσβάλλει, χωρίς να μειώνει την αξιοπρέπεια, αλλά να αναδεικνύει την ευστροφία και την ανάγκη να χαλαρώσεις. Δεν τον άκουσα ποτέ να βγάζει κακία για κανένα. Αντίθετα, συγχωρούσε τα λάθη των άλλων. Ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Αγαπούσε το παιχνίδι για το παιχνίδι. Έπαιζε μαζί μας. Μας μάθαινε τα παιχνίδια. Σκάκι, τάβλη, ηλεκτρονικά, με σκοπό να τα σκίσουμε, να τα τερματίσουμε. Δεν τον ενδιέφερε το παιχνίδι σαν χρήμα, αλλά σαν πρόκληση. Συγχωρέστε με για την έτσι την ευαισθησία μου. Πολλές φορές μας άφηνε και παίζαμε χωρίς λεφτά. Πολλές φορές, αν έπρεπε να λείψει λίγο, άφηνε στο μαγαζί του εμάς. Πηγαίναμε μαζί σε βλάβες στα χωριά, όπου είχε τοποθετήσει ηλεκτρονικά. Έτσι μας έπαιρνε μαζί για παρέα. Αγαπούσε τους νέους, αλλά και γενικότερα τον άνθρωπο. Τα ζώα, όλους. Μας συμβούλευε και μας προστάτευε διακριτικά και πάντα με χιούμορ και αγάπη. Δεν ήμασταν πελάτες, ήμασταν φίλοι. Ήταν λάτρης της τεχνολογίας και ο μεγαλύτερος γκατζετάκιας της εποχής του. Ό,τι κυκλοφορούσε καταπιανόταν με αυτό και μάθαινε να το χρησιμοποιεί. Οι βλάβες στα μηχανήματα για αυτόν ήταν μία πρόκληση. Διόρθωνε μόνος του τα πάντα. Δεν σταματούσε πουθενά και προχωρούσε πάντα παρακάτω. Ο πρώτος που έφερε μεγάλες οθόνες και έκανε αναμετάδοση γεγονότων από όλα τα μέρη του πλανήτη. Ήταν τιμή για αυτόν να καταφέρει να προβάλλει κάτι ιδιαίτερο που του ζητούσαν οι πελάτες του, Έλληνες και ξένοι, να το βρει όπου μεταδίδονταν και να τους ικανοποιήσει. Πρόσεχε πολύ την πελατεία του και ήθελε για αυτούς πάντα το καλύτερο. Αγαπούσε την Άξο και ήθελε να προοδεύει. Ο Γιάννης ο Παπόρειας νίκησε. Κατάφερε να χαρίσει σε όλους εμάς ατέλειωτες ώρες διασκέδασης και πολλές όμορφες αναμνήσεις. Κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό του από ελεοχρωματιστής που ήταν, να τρέχει στους ρυθμούς τεχνολογίας και να βρίσκεται ενεργά μέσα σε αυτή. Κατάφερε να είναι ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης, στήριγμα για όλους. Γιος, αδελφός, σύζυγος, πατέρας, παππούς, θείος και φίλος. Κατάφερε να τον θυμόμαστε όλοι με αγάπη και ένα πλατή χαμόγελο. Μπορεί το παιχνίδι να είναι σκληρό, δεν πάβει όμως να είναι ένα παιχνίδι και ο καθένας από εμάς είναι ο μόνος που μπορεί να ορίσει το πότε τελειώνει. Μόλις έκλεισε το θρηλυκό μαγαζί του πριν 3 χρόνια, ήρθε και με βρήκε. Κάτσαμε ένα βράδυ και μιλήσαμε πολύ, είπαμε πολλά. Ήθελε να με βοηθήσει δίνοντας γνωσία σε κάποια πράγματα που εκείνος ήταν πιο προχωρημένος από μένα. Του πρότεινα να συνεργαστούμε. Μου λέει, θα αποσυρθώ, άλλωστε πόσο θα ζήσω ακόμα. Μου μίλαγε με ενθουσιασμό για το διαδίκτυο και πως πλέον βρίσκει και αντλεί πληροφορίες εκεί για ό,τι τον ενδιαφέρει και μαθαίνει αρκετά πράγματα. Ο Γιάννης επέλεξε να τελειώσει τη ζωή του και να ασχοληθεί με τη φύση που τόσο αγαπούσε. Αποσύρθηκε και ασχολήθηκε με τα φυτά του, το αμπελάκι του, τους καρπούς του, τα ζωάκια του. Έτσι, απλά και διακριτικά, χωρίς να ενοχλήσει, να επιβαρύνει κάποιον όπως σε όλη του τη ζωή. Λες και μέσα από κάποιο περίεργο λογισμικό είχε φροντίσει να τακτοποιήσει τα πάντα και στην συνέχεια πέθανε ξαφνικά όπως προτιμούσε όρθιος. Αείμνηστος ο Γιάννης ο Παπόργιας, με αγάπη και από καρδιάς λίγα λόγια για εκείνον. Τώρα θα δοθεί η τιμητική πλακέτα, Ειρήνη. Εσύ θα την παραλάβεις, θα την παραδώσει ο Αποστόλης. Είναι ένα μικρό δείγμα της αγάπης μας για εκείνο. Πάμε λοιπόν στις απονομές.
7ο Παναξιακό Πρωτάθλημα Τάβλη 2019-2020 και στην τρίτη θέση ο γιατρός μας, ο Θανάσης Σωρόκος. Μαζί με τον Γιώργο τον Παϊτό, παρακαλούμε τον κύριο Γιάννη Βυζηλαίο να κάνει την απονομή. Τάβλη 2019-2020. Εκτός από το μετάλλιο, μία δωρεπιταγή από το... για σουβλάκι. Είναι για την τρίτη θέση. Καλή όρεξη. Μία φιάλη ουίσκι από τον μπαρ αποθήκη. Αποθήκη. Ένα τραπέζι για δύο άτομα από τον Άξια Γκαστρόνομη στην Ελλάδα. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής από τον Δεδρινό τον Δημήτρη. Και χρηματικό έπαθλο. Μάγκη λεφτά. Γιάννη Μητσιλαίου. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση είναι ο Μανώλης ο Σωρόκος. Διατελέσει και πρωταθλητής. Παρακαλείται ο Νίκος ο Μαρούλης για την απονομή. Να πω ότι είναι και αυτός γνωστός νόρυπος. Ναι, μα είπα, έχει διατελέσει πρωταθλητής. Το είπα. Νίκο, γύρνα λίγο από εκεί να φαίνεται. Λοιπόν, μια δώρο επιταγή 50 ευρώ από το Γιασουβλάκι. Μια φιάλια από το Lab Club του Γιώργου Ελευθερίου. 1000 κάρτες μια όψη από τον Γιώργο Μιχαήλ. Μια ασφάλεια από το κινητού 6 εξάμηνη σε μπέκο. Χρηματικό έπαθλο. Πυρακή του Γιάννη Μιχαηλίου. Λοιπόν, 7ο Παναξιακό Πρωτάθλημα Τάβλη Heaven's Cafe 2019-2020. Στην πρώτη θέση πρωταθλητής ο Γιώργος Φλόρος. Παρακαλείται ο coach κύριος Γιώργος Δερμάτης, ο coach των επιτυχιών, να έρθει να παραδώσει εδώ τα κύπελλα και τα έπαθλα και τα μετάλλια. Εσύ ξέρεις από αυτά. Δώσε και το κύπελλο, δεν σου κόσει. Δώσε και το κύπελλο. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ σαν παίχτης τους συντελεστές αυτής της ωραίας διοργάνωσης που γίνεται κάθε χρόνο στο νησί και μας φέρνει όλους πιο κοντά, μας κοινωνικοποιεί. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς, να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίχτες μου και με το ταλέντο τους και την τύχη τους και τον τρόπο τους και δώσαν αξία στη δική μου νίκη. Και αυτό με κάνει η παρέα τους και το στέκι μου εδώ με κάνει, με γεμίζει καθημερινά, πέρα του κυπέλλου. Σας ευχαριστώ. Τραπέζι για δύο άτομα στο Μύτο, στην Πέτρου του Αναμαντρίου στο Γαλλική. Ένα καθαρισμό κουβέρτα χαλιού από τον Δημήτρη Μαρούλη. Ένα εισιτήριο με την επιστροφή Αθήνα Νάξο από τον Δημήτρη Δεδρινό Passenger Tours. Ένα μπουκάλι ουίσκι από το Φραντζάι του Γιωργάκη. Ένα μπουκάλι ρούμι από το Στάδο του Τζολάκη, το Ραμπά. Και χρηματικό έπαθλο.
Λοιπόν, έλα μπροστά. Έλα μπροστά για την φωτογραφία. Έλα, Συγγνώμη. Από το Γιάννη το Βιτσιλέο, 5 κιλά κρασί και 5 κιλά ρακί. Γιατί είχε δίλημα γι' αυτό, είχε δείξει την άδεια λέξη, οπότε ο Γιάννης... Ωραία, είναι μυστική φωτογραφία.